Καλησπέρα παιδιά, 5η 27 Ιανουαρίου και σήμερα υπάρχει ενθουσιασμός και προσμονή για το απόψινό μάτς, καθώς θα δούμε μετά από πολύ καιρό ξανά στην εντεκάδα το Γιάγια Τουρέ. Στην αποστολή έχει συμπεριληφθεί επίσης και ο Ναουέλ, άλλο ένα μεταγραφικό απόκτημα που δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής, και ο Γκιγέρμε που περιμένουμε να δούμε από την αρχή της σεζόν. Οπότε υπάρχει πραγματικά μεγάλη προσμονή για απόψε, ώστε να δούμε τα νέα μεταγραφικά αποτύματα σε δράση και να δούμε τι έχουν να προσφέρουν στο roster, στο φετινό roster, που πραγματικά αφήνει πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια. Προσωπικά είμαι ενθουσιασμένος με την προοπτική ενός άξονα με Γκιγέρμε, Τουρέ και Φορτούνι, τεράστια ποιότητα που μπορεί να δώσει πάρα πολλά. Και συμπληρώνοντας το puzzle με τον Καμαρά που κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις και μπήκε σήμερα στο στόχαστρο και της Μίλαν, όπου ο σκάουτερ είχε έρθει για να δει τον μελλοντικό του αντίπαλο, τον Ολυμπιακό, και φεύγοντας βάζει στο μπλοκάκι του και τον Καμαρά, ένα παίχτη που δεν γνώριζε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ειδοποιώντας μάλιστα τους ηθήνοντες της Μίλαν, το Μαντίνι, προτείνοντας ήδη να ξεκινήσει το σκάουτινγκ στον Καμαρά. Το ρόστερ φέτος ξεχυλίζει από ποιότητα, πραγματικά. Νομίζω ενδεικτικό είναι ότι μέχρι στιγμής, βέβαια, οι αγωνιστικές είναι λίγες. Πέρυσι υπήρχε ένας μέσος όρος προσέλευσης στο γήπεδο στις 14.000. Φέτος μέχρι στιγμής ο μέσος όρος είναι ήδη στις 19.500. Έχουμε δηλαδή μια αύξηση προσέλευσης κατά μέσο όρο 5.000, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και σε μάτς ακόμα που δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικά, εκτός από το μάτς με την Πέτης, οπότε ενδεχομένως ο μέσος όρος θα ανέβει και άλλο. Ο κόσμος, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενο βίντεο, διψάει για ποδόσφαιρο, διψάει να δει τον Ολυμπιακό να αναγεννάται. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα ξεκινήσει ο Τουρέ ως επιτελικός μέσος, αντί του Φορτούνι, ο οποίος ξεκουράζεται για να φρεσκαριστεί εν ώψη του μάτς με τον ΠΑΟΚ. Οπότε ο Τουρέ ως επιτελικός, ο Γκιγέρμε ως εξάρι, και δίπλα του θα πάει πιθανότατα ο Ανδρούτσος, και ως επιλογή δείχνει λογική, καθότι ο Ανδρούτσος είναι πιο εξειδικογενής, με περισσότερα χαρίσματα στην οργάνωση του παιχνιδιού, ενώ ο Γκιγέρμε καλύπτει τα ανασταλτικά και τα αμυντικά καθήκοντα. Στην επίθεση το πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει ο Χασάν, επιβραβεύοντάς τον και μετά την καλή εμφάνιση με τον Πανιόνιο και το καθοριστικό γκολ που πετυχαίνει. Αν και προσωπικά θα ήθελα να ξεκινήσει ο Μάνος, ο Δημήτρης Μάνος, ο οποίος έρχεται από μια πολύ καλή σεζόν ως πρώτος σκόρερ στην δεύτερη κατηγορία. Θα θεωρούσα ωφέλιμο να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται και τι μπορεί ενδεχομένως να προσφέρει στην ομάδα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου.